Ολυμπιακός εναντίον ΑΕΚ. Μια αναμέτρηση που δεν περιορίζεται μόνο σε αγωνιστικά πλαίσια. Στιγμές που έμειναν χαραγμένες για πάντα στις μνήμες των οπαδών και πρόσωπα που έχουν γίνει ήρωες ή κόκκινο πανί. Ο Ολυμπιακός σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας έχει υποδεχθεί την ΑΕΚ 58 φορές. Με τους Ερυθρόλευκους να έχουν κερδίσει τα 32 παιχνίδια. 12 έληξαν ισόπαλα και 14 φορές η Ένωση έχει πανηγυρίσει την νίκη. Ο Θωμάς Μαύρος είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ σε ντέρμπι Ολυμπιακού και ΑΕΚ, έχοντας σκοράρει 16 φορές. Στη μετέπειτα ιστορία των ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ, ο Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από πλευράς Πειραιωτών, έχοντας στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ 12 φορές, ενώ από την Ένωση ο Ντέμις Νικολαίδης έχει σκοράρει απέναντι στους Ερυθρόλευκους 10 φορές. Σε ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ έμελε να γραφτεί η μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνικού αθλητισμού. Ήταν 8 Φεβρουαρίου του 1981 όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε με 6-0 της ΑΕΚ. Οι Ερυθρόλευκοι οπαδοί έτρεξαν να πανηγυρίσουν την τεράστια αυτή νίκη, όμως βρήκαν τις πόρτες της θύρας 7 κλειδωμένες και από ένα ανθρώπινο λάθος χάθηκαν οι ζωές 21 ανθρώπων. 7 χρόνια αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την ΑΕΚ για την 22η αγωνιστική και κερδίζει 2-0 χάρη στα τέρματα των Βαΐτση και Κωστίκου. Μια νίκη που αποδείχθηκε καθοριστική για την κατάκτηση του τίτλου για τους Πειραιώτες εκείνη τη χρονιά, όμως παράλληλα σήμαινε και την αρχή των πέτρινων χρόνων καθώς ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ξανά πρωτάθλημα έπειτα από 10 χρόνια. Στις 7 Μαΐου του 89 η ΑΕΚ θα πανηγυρίσει μεγάλη νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μία αγωνιστική πριν από το φινάλι του πρωταθλήματος. Το γκολ του Τάκη Καραγιοζόπουλου στο 83ο λεπτό ισοδυναμούσε με τίτλο για την Ένωση, η οποία έφυγε νικήτρια από το επεισοδιακό εκείνο παιχνίδι και τελικά πανηγύρισε το πρωτάθλημα έπειτα από 10 χρόνια. Το πρόσωπο που έχει σημαδέψει τα ντέρμπι Ολυμπιακού και ΑΕΚ είναι αναμφίβολα ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος έγινε κόκκινο πανί για τους κιτρινόμαυρους από τη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες των Ερυθρόλευκων. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1997 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ με την Ένωση να φεύγει νικήτρια από το Ολυμπιακό Στάδιο με 1-0 χάρη στο τέρμα του Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος είχε πάρει μεταγραφή για την ομάδα της καρδιάς του, αρνούμενος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στις 20 Απριλίου του 2002 πραγματοποιήθηκε ένα από τα πιο συναρπαστικά ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 4-3. Μια αγωνιστική πριν από το φινάλε και την ομάδα του Τάκη Λεμονή να κατακτά τον τίτλο στην ισοβαθμία με τον Δικέφαλο. 14 Μαρτίου του 2004 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Ριζούπολη και η Ένωση φεύγει νικήτρια με 1-0 χάρη στον γκολ του Βασίλη Λάγκη στο 84ο λεπτό έπειτα από ωραία ασίστ του Τσιάρτα. Μια ήττα που κόστησε στους Ερυθρόλευκους αφού τότε πρωταθλητής είχε στεφθεί ο Παναθηναϊκός. Στις 20 Μαρτίου του 2011 ο Ολυμπιακός επικρατεί τη ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 6-0, ισοφαρίζοντας τη μεγαλύτερη νίκη επί της Ένωσης. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε με τη νίκη αυτή κατακτά και μαθηματικά το 38ο πρωτάθλημά της. Το σούτ που γίνεται 6-0! 7 χρόνια αργότερα στις 2 Φεβρουαρίου του 2018 ήταν η σειρά της ΑΕΚ να επικρατήσει με 2-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μια νίκη που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την κατάκτηση του τίτλου από την Ένωση έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια.